Όψιμη είναι η παραγωγή ρυζιού φέτος στη Μεσσηνία, ενώ χρόνο με το χρόνο καλλιεργούνται λιγότερα στρέμματα και είναι μικρότερη απόδοση. Σε αυτό συμβάλλουν και οι καθυστερήσεις στην παροχή νερού στους καλλιεργητές, ωστόσο αρκετά είναι τα ζητήματα σύμφωνα με τον παραγωγό Παναγιώτη Περωτή. Δεν πάνε και πολύ καλά. Ορισμένα χωράφια έχουν αρκετά παράσιτα. Τώρα στα καθαρά δεν έχουμε μπει ακόμα, αύριο θα μπούμε. Στα καθαρά είναι πιο, οπωσδήποτε θα είναι πιο αποδοτικά. Είμαστε όψιμοι και θα έχουμε λιγότερη απόδοση. Λιγότερη παραγωγή. Λιγότερη παραγωγή. Έχουμε και λιγότερα στρέμματα φέτος, πολύ λιγότερα. Αιτία είναι, τα λέμε συνέχεια, τα ίδια πράγματα. Το ρύζι που καλλιεργείται στην περιοχή είναι Καρολίνα, με τη φετινή παραγωγή να είναι καλή σε ποιότητα αλλά και σε γευστικότητα. Η τιμή στον παραγωγό όλα αυτά τα χρόνια παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 35 λεπτά το κιλό, ενώ την ίδια στιγμή στην κατανάλωση η τιμή έχει αυξηθεί. Είμαστε στο Βάλτο της Υπερχογίας, όπου σήμερα γίνεται συγκομιδή του ρύζιου. Το ρύζι ήταν μια παλιά παραδοσιακή δυναμική καλλιέργεια που όμως τελευταία χρόνια φθήνει. Δύο παραγωγοί, ένας από τους οποίους είναι ο Παναγιώτης Περωτής της Υπερχογίας, εξακολουθούν να καλλιεργούν ρύζι. Όμως μας τόνισε, αν υπήρχε σωστό αδευτικό δίκτυο του ΓΟΕΒ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και ότι το ρύζι θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Ο κύριος Περωτής, όπως και ο κύριος Μιχαλόπουλος στη Θουρία, περιμένουν την υλοποίηση της υπόσχεσης της νέας περιφερειακής αρχής από τον κύριο Νίκα για ανακατασκευή του αδευτικού δίκτυου του ΓΟΕΒ, έτσι ώστε να παραμείνει η καλλιέργεια του ρυζιού στον κάμπο μεταξύ της Μεσσήνης και της Καλαμάτας. Οι τιμές παραμένουν εδώ και 20 χρόνια οι ίδιες. Από τον παραγωγό στον έμπορο. Και τα έξοδα συνέχεια κάθε χρόνο όλα αυξάνονται. Πετρέλαια, λιπάσματα, φάρμακα, όλα στα ύψη. Λοιπόν, πώς να πάει και ο νέος να έρθει να καλλιεργήσει, με τι? Άρα δεν δίνουν κίνητρα στους νέους. Ακριβώς, με τι κίνητρα? Δεν υπάρχει κίνητρο. Και βγαίνουν ορισμένα προγράμματα και αυτά είναι ψίχουλα. Για να πει κάποιος ότι ναι, θα ασχοληθώ. Αλλά να ασχοληθεί εντατικά όμως. Τέλος, για άλλη μια φορά επισημάνθηκε από τον παραγωγό η απαξίωση του πρωτογενούς τομέα τόσο από τα νέα παιδιά όσο και από την πολιτεία που δεν δίνει κίνητρα ώστε να αναπτυχθούν οι καλλιέργειες που τα παλιά τα χρόνια αποτελούσαν κύρια πηγή εισοδήματος για αρκετές οικογένειες.